θέλουν να είναι κατανοητό. Επειδή και για λόγους τηλεοπτικού χρόνου δεν είναι πολύ εύκολο τώρα να κουβαλάει κανείς εδώ πέρα χαρτιά και να δείχνει, άλλωστε και η εκπομπή σας δεν λειτουργεί σαν δικαστήριο. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία, μετά από όλα αυτά τα οποία προηγουμένως είπαμε, mm-hmm. ζήτησε να ενεργοποιηθεί η επιτροπή του άρθρου 41 άρθρα στη Βουλή και να γίνει μια άπλετη διαδικασία. Mm-hmm. Αυτή η επιτροπή ενεργοποιήθηκε. Κάποια στιγμή σταματάει το έργο της επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία με δύο συνεχείς επισολές της ζητάει από τον πρόεδρο της Βουλής να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες για να ολοκληρωθεί το έργο της Επιτροπής, το οποίο μπορεί και να παρέπεμπε ενδεχομένως σε μια εξεταστική επιτροπή, σε μια προανακριτική επιτροπή ή σε τίποτα. Δηλαδή, να ολοκληρώσουμε, μισό λεπτό, να κλείσουμε αυτό. Παρεμβαίνει και δεν θέλει τίποτα. Να ανοίξει η Επιτροπή. Δεν προχωράει η Επιτροπή. Ναι. Σταματάει το έργο της Επιτροπής παρά τις συνεχείς οχλίες της Νέας Δημοκρατίας και κατά τη διάρκεια αυτήν κυρώνεται η νέα σύμβαση του Χριστού. Και σήμερα πλέον λέτε, θα κληθεί δύο λεπτά να πληρώσω. Κύριε Παπαδόπουλο, μισό λεπτό. Σήμερα θα κληθεί η Επιτροπή να ξανασυνεδριάσει, αν ξανασυνεδριάσει. Πού το ερχόμαστε να ξανασυνεδριάσει. Ενώ είναι ενώπιον μια de facto κατάσταση, η οποία πλέον είναι αντικείμενο ελέγχου. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η οποιαδήποτε ενασχόληση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτου τώρα πλέον, όπω του ελεκτικού συνεδρίου κτλ., δεν θα αφορά, κύριε Παπαδόπουλε, θα αφορά το αν ορθώ έγινε η σύμβαση. Δεν θα αφορά την προκήρυξη της σύμβασης που εμείς θέλαμε να αξιολογηθεί. Κατόπιν τούτο λοιπόν εμείς εκφράζουμε την εξής ευχή. Και το ευχόμαστε και νομίζω ότι καθαρός ο Ιωάννης Τραπέζης δεν φοβάται, ειδού η Ρόδος, ειδού και το παιδί. Να ενεργοποιηθεί η Επιτροπή της Βουλής, να κληθούν όλοι αυτοί οι οποίοι καταγγέλλονται, mm-hmm. να δώσουν τις εξηγήσεις τους και εμείς θα είμαστε, κύριε Παπαδόπουλε, οι ευτυχέστεροι των θνητών. Εάν πίσω από αυτή την υπόθεση δεν υπάρχει ίχνος παρατυπίας. Εάν όμως υπάρχει ίχνος παρατυπίας, τότε θα πρέπει. Μα είναι προφανές. Έχω εδώ τις δύο επιστολές, παρεπτόντως. Η μία είναι 31 Οκτώβου. Η δεύτερη είναι επίσης 31 Μαρτίου. Οι οποίες απευθύνονται προς τη Βουλή των Ελλήνων και ζητούν να συνιστεί η Επιτροπή. Η οποία ξαφνικά σταματάει. Γιατί δεν έχει. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή εσείς οι πολλοί εκ των τηλεθεατών σας δεν είναι ενήμεροι για τις διαδικασίες, ο κύριος Βουλγαράκης έχει αναγάγει την συνέχιση της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής σε ένα φετίχ. Οφείλω λοιπόν να σας ενημερώσω και εσάς και όλους τους τηλεθεατές ότι η Νέα Δημοκρατία για το θέμα του Χριστό έχει κάνει δεκάδες ερωτήσεις. Έχει κάνει επερώτηση. Έχει εισαχθεί στην Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, όπου εκλήθησαν εκεί διάφοροι παράγοντες, ο ανάδοχος, υπάλληλοι της Επιτροπής Διαχείρισης Κρατικών Λαχείων, οι οποίοι μάλιστα υπέθεσαν και ερωτήσεις από το κόμμα της Δημοκρατίας, από τον κύριο Κεφαλογιάννη για παράδειγμα, τον κύριο Κεδίκρογου για παράδειγμα. Συζητήσαμε επί ώρες ολόκληρες στην Επιτροπή αυτή. Και η Επιτροπή αυτή. Το θέμα συζητήθηκε, ξεκαθαρίστηκε. Όχι, δεν ολοκληρώθηκε η Επιτροπή. Ακούστε, και η Επιτροπή αυτή. Και η Επιτροπή αυτή. Δεν υπάρχει αυτή. Προσέξτε, μισό λεπτό να σας εξηγήσω. Και η Επιτροπή αυτή, κατά την άποψη του Προέδρου της Επιτροπής, διέκοψε τις εργασίες της, ελήψη απαρτίας. Λέτε πάντως ότι δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, γιατί η Επιτροπή. Δεν είναι δουλειά, δεν είναι δουλειά του Υφυπουργού, ούτε είναι δουλειά της κυβέρνησης η επανάληψη, η συνέχιση. Τη συνεδρία τη Επιτροπή. Αλλά για να μην ανησυχεί. Μισό λεπτό, κύριε. Αν ήμουν στη θέση σα, θα έστελνα επιστολή τώρα στον πρόεδρο τη Επιτροπή και τη Βουλή και θα έλεγα τελειώσε την Επιτροπή. Λοιπόν, ακούστε, μην διάσετε. Θα σα απαντήσω. Ζητώ να βάλουμε μια τελεία. Λοιπόν, ένα λεπτό. Μια τελεία. Να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγα λεπτά και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε.